Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, δράξαστε παιδείας και σήμερα τρίτη μαζί σας, με καλεσμένο τον ιστορικό, τον φιλόλογο, τον διδάσκαλο, τον άρχοντα του Οικουμενικού Θρόνου, τον αγαπητό πια φίλο της εκπομπής και συνεργάτη στο δράξαστε παιδείας, τον κύριο Χάρη Μετή, ο οποίος με τη σοφία του, με την ιστορία του, μας διδάσκει την ιστορία του ελληνισμού στις Βρετανικές νήσους. Είχαμε καταπιαστεί στην τελευταία μας εκπομπή με την παιδεία εδώ στην Μεγάλη Βρετανία. Είχαμε κάνει μια εκτενή αναφορά, κύριε Μετή, μιας και ως γραμματέας της Αρχιεπισκοπής, αλλά και διδάσκαλος εδώ, τόσο στο Ελληνικό Κολέγιο, ακόμα μέχρι και σήμερα στα διάφορα παροικιακά σχολεία, είστε και αυτόπτης και εργάτης των ελληνικών σχολείων, αφού πολλά σχολεία περάσουν από τα χέρια σας. Γνωρίζετε πολύ ακριβώς τουλάχιστον τα σχολεία του ΚΕΣ απ' έξω και ανάκατω τα άλλα και όλη την παιδεία που έχουμε εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Κάναμε έτσι μια γενική αναφορά από τα ημερήσια σχολεία και κυρίως τα παροικιακά σχολεία, τα οποία είναι και ο κορμός εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Βέβαια, πάντα η δική σας σκέψη και ο δικός σας λόγος είναι τα ημερήσια σχολεία. Και εδώ θέλω σήμερα να εστιάσουμε και να ασχοληθούμε με το πρώτο σχολείο, το οποίο μας πάει πίσω στο 16ο αιώνα, που είναι και το ελληνικό σχολείο της Οξφόρδης. Μάλιστα. Να σας καλωσορίσω πρώτα απ' όλα για μια ακόμη φορά, για πολλωστή φορά στην εκπομπή, γεμάτος ευχαριστίες. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων και εγώ και το Hellenic TV και ο κοινός μας φίλος ο Γιώργος Ολίγκος, γιατί είμαστε εδώ και σας ακούμε έτσι με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη. Εγώ ευχαριστώ πάλι για την τιμή που κάνετε να με καλείτε σε αυτήν την εκπομπή. Η παιδεία, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελεί όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλον τον κόσμο, τον βασικότερο στήλο για να μπορεί η ανθρωπότητα να κινείται μέσα στα καλά και τα δημιουργικά πλαίσια που επιδιώκει ο άνθρωπος. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε ειδικά με το πρώτο γνωστό ημερήσιο ελληνικό σχολείο που ιδρύθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, εκείνο της Οξφόρδης. Προτού όμως αναλύσουμε διεξοδικά την ιστορία του σχολείου εκείνου, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάτι που είχαμε πει σε περασμένες εκπομπές. Οι Άγγλοι, όπως έχουμε πει, τον 16ο αιώνα κατάφεραν και έβαλαν το πόδι τους οικονομικά στην αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία, συναγωνιζόμενοι κυρίως τους Γάλλους. Και αυτός ο συναγωνισμός διατηρήθηκε για 2 και περισσότερους αιώνες, ποιος θα εκμεταλλευόταν καλύτερα την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και οι μεν Γάλλοι, από θρησκευτική άποψη, υπάγονταν στην Παπική Εκκλησία, ενώ οι Άγγλοι που διορίζονταν ως πρέσβεις με τη συνοδεία πάντοτε και κληρικού, ο οποίος κληρικός ήταν, υποτίθεται, ο προσωπικός κληρικός του πρέσβη, ήταν Αγγλικανοί και υπήρχε μία αντιπαλότητα, πολλές φορές μπορούμε να πούμε σιδέα, μεταξύ των δύο αυτών θρησκευτικών ρευμάτων, των Ρωμαιοκαθολικών και των Αγγλικανών, γενικά των Προτεσταντών και με άλλες χώρες, όπως είναι οι κάτω χώρες, οι οποίες άρχισαν ήδη να γίνονται και αυτές πλήρως προτεσταντικές. Ένας από τους Άγγλους πρέσβεις, ο Ρο, είχε πολύ στενές σχέσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Καντουαρίας, τον Άποτ, Γεώργιον Άποτ. Και είχαν συνεννοηθεί αυτοί οι δύο να επιχορηγεί η Αρχιεπισκοπή της Καντουαρίας φοιτητές από την Έλληνες φοιτητές από την Οθωμανική Αυτοκρατορία για να έρχονται να σπουδάσουν εδώ. Και όταν λέω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία,
Δεν εννοώ μόνο την Κωνσταντινούπολη ή τη Σμύρνη, αλλά σε αυτήν την περίπτωση κυρίως την Αίγυπτο, όπου είχαν αμεσότερες σχέσεις με το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και ιδιαίτερα με τον Κύριλλο Λούκαρη. Οπότε συνεφωνήθη να στέλνονται γύρω στους 20 φοιτητές για να φοιτούν σε ένα σχολείο το οποίο ιδρύθηκε στην Οξφόρδη. Η ιδέα βέβαια ξεκίνησε λίγα χρόνια πριν από το 1694 που ιδρύθηκε το σχολείο, όταν ήρθε στο Λονδίνο ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Σάμου, ο Ιωσήφ Γεωργυρίνης, και ήταν ιδέα δικιά του να ιδρυθεί το σχολείο αυτό, αλλά υπό την αίρεση να είναι ορθόδοξο. Ενώ οι Άγγλοι δεν έκαναν αυτή την προσφορά, δηλαδή να επιχορηγούν 20 φοιτητές, να πληρώνουν τα έξοδα ταξιδίου, τα φαγητά, την στέγαση, τα βιβλία, τα πάντα, για να τους κρατήσουν ορθόδοξους. Ταυτόχρονα, όπως θα δούμε, οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν έβλεπαν τη λειτουργία αυτού του κολεγίου με καλό μάτι και έκαναν το παν για να το διαλύσουν. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτά υπόψη μας. Μάλιστα, ο Ρο είχε συνοδεύσει από το προσώπο του ίδιος και μερικούς φοιτητές. Ξέρουμε ότι τρεις τουλάχιστον ήρθαν μαζί του από την Κωνσταντινούπολη. Το ταξίδι κράτησε κάπου 3 μήνες μέχρι που να έρθουν στο Λονδίνο. Και θα δούμε και εκεί πέρα στη συνέχεια και τι έγινε με τους Έλληνες φοιτητές. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τελικά αντιλήφθηκε τους σκοπούς που είχαν οι Αγγλικανοί, δηλαδή να μετατρέψουν αυτούς τους φοιτητές σε Αγγλικανούς και να τους έχουν ως μισιοναρίους, όπως θα λέγαμε, δηλαδή εκπροσώπου τους στην στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό είναι το ιστορικό υπόβαθρο της δημιουργίας του Ελληνικού Κολεγίου της Οξφόρδης. Υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο που διαλέχθηκε η πόλη, επειδή ήταν Πανεπιστημιούπολης. Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπως και το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, τα δύο που υπήρχαν τότε, βρίσκονταν κάτω από τον άμεσο οικονομικό και όχι μόνο έλεγχο της Αρχιεπισκοπής Καντουαρίας. Και μάλιστα ο Άποτ, ο ίδιος ο Γιώργος Άποτ, διετέλεσε κάποτε και καθηγητής του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης. Θα δούμε στη συνέχεια, ας πούμε, για τον τον Μητροπολίτη Φιλιππούπολεως των Νεόφυτων, τον οποίο ανακήρυξαν τα δύο πανεπιστήμια σε διδάκτορα την ίδια περίπου περίοδο που λειτουργούσε το Ελληνικό Σχολείο της Οξφόρδης. Αλλά αυτό ξεφεύγει από τα πλαίσια της σημερινής εκπομπής. Αναφερούμενοι στις πρόσφατες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας σε στενή και αγαστή συνεργασία με άλλους παράγοντες ημογένειας, και όχι μόνο για τη δημιουργία ημερήσιου ελληνικού σχολείου στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Βόρειο Λονδίνο, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε προηγούμενες παρόμοιες προσπάθειες και τα αποτελέσματα που είχαν. Ήδη είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενα δημοσιεύματα μας στην πρωτοβουλία για δημιουργία ενός, όχι ακριβώς παρόμοιου ημερήσιου σχολείου για Έλληνες, τη φορά δι' αυτής την 600η από τότε Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Συγκεκριμένα, όπως είχαμε γράψει αναλυτικά, την ιδέα φαίνεται ότι είχε προτείνει πρώτος ο Ιωσήφ Γεωργυρίνης, πρώην Αρχιεπίσκοπος Σάμου, ο οποίος είχε έρθει στο Λονδίνο στα μέσα της δεκαετίας του 1670, με την ακρίβεια 1676 προς το 1777, και έκτισε μάλιστα ως γνωστό τον πρώτο ελληνικό ναό στην Αγγλία, τον Ναό της Παναγίας, στο Σόχο του Λονδίνου
το 1677. Δεν υπάρχει ο ναός αυτός. Κατεδαφίστηκε το 1933. Υπάρχει όμως ο δρόμος Creek Street, για όσους επισκέπτεστε το Σόχο, και ονομάστηκε Creek Street ακριβώς από τον ναό. Από την εκκλησία που υπήρχε, μάλιστα, το δρόμο που οδηγούσε στον ναό. Μάλιστα, ναι. Το σχέδιο όμως εκείνο τελικά πραγματοποίησε το 1694 ο αγγλικανός ιερωμένος δόκτωρ Βενιαμίν Γουτφορ. Το δε ελληνικό του κολέγιο, το οποίο στεγάστηκε στο Worcester College της Οξφόρδης, προοριζόταν για την υποδοχή 20 Ελλήνων ρασοφόρων σπουδαστών, 5 από κάθε ελληνικό ορθόδοξο πατριαρχείο, Κωνσταντινούπολης, Αντιοχίας, Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων, οι οποίοι θα διδάσκονταν Αριστοτέλη, τους Έλληνες σχολιαστές, την ορθόδοξη κατήχηση, την τέχνη της εριστικής θεολογικής συζήτησης μεταξύ της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και εκείνης της Ρώμης. Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Επίσης ιατρική και μαθηματικά, και θα βρίσκονταν κάτω από την άμεση και δαιμονία του Επισκόπου του Λονδίνου, ο οποίος και θα κάλυπτε όλα τους τα έξοδα. Δυστυχώς όμως, το κολέγιο εκείνο αναγκάστηκε να διακόψει τις εργασίες του το 1705, δηλαδή λιγότερο 11 χρόνια περίπου, κυρίως από έλλειψη μαθητών. Επειδή, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το πραγματικό ενδιαφέρον των Άγγλων για την παροχή τέτοιου είδους υποτροφιών και λοιπόν εκπαιδευτικών εκδουλεύσεων και διευκολύνσεων ήταν οι άγρα μορφωμένων Ελλήνων, τους οποίους, αφού κατάρτιζαν θεολογικά στην αγγλικανική πίστη, θα απέστελαν στη συνέχεια ως ιεραποστόλους τους, τους μισιονιώρους όπως είπαμε, στις υπόδουρες ελληνικές χώρες της Ανατολής, για να ενισχύσουν το έργο των ποικιλώνυμων άλλων μισιοναρίων που είχαν κατακλείσει τότε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αρκεί να θυμηθούμε εδώ και το παράδειγμα του Μητροφάνη Κρητόπουλου, για τον οποίο μιλήσαμε διεξοδικά στα προηγούμενα, του μετέπειτα Πατριάρχη Αλεξανδρίας, τον οποίο είχε στείλει στην Οξφόρδη για σπουδές ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και μετέπειτα Κωνσταντινούπολης και σήμερα Άγιος Κύριλλος Λούκαρης, το 1617. Ύστερα μάλιστα από εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας George Abbott. Μόλις δηλαδή ο Κρητόπουλος έδειξε πως δεν ήταν διατεθειμένος να ασπαστεί τον Προτεσταντισμό, ο Γεώργιος Άποτ άλλαξε αμέσως βιολί και από επένους που μέχρι τότε έγραφε για τον Κρητόπουλο, τώρα τον κατηγορούσε ότι χάλασε γιατί έκανε κακές παρέες με πρόστιχους Έλληνες και ήταν ανυπάκουος. Αυτή η περιγραφή που έκανε ο Γεώργιος Άποτ και την επανέλαβε και ο Ρο, ο πρόεδρος της Αγγλίας, στην Κωνσταντινούπολη, βασιζόταν στο γεγονός ότι, όπως είπαμε σε προηγούμενα, τα αγγλικά εμπορικά καράβια που πήγαιναν σε λιμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κυρίως στη Σμύρνη, αλλά και στη Βηρητό και στην Αλεξάνδρεια, έπειθαν Έλληνες ναυτικούς να εργαστούν, τους έλεγαν, πάνω στα καράβια για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που αγόραζαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και μόλις έρχονταν στο Λονδίνο και ξεφόρτωναν τα εμπορεύματα, τους εγκατέλειπαν αυτούς τους ναύτες εντελώς απροστάτευτους. Και ο Κρητόπουλος, όπως και άλλοι Έλληνες, ελυπούντων θανάσιμα για αυτήν
την κατάντια των Ελλήνων, οι οποίοι πολλές φορές για να μπορέσουν να επιβιώσουν έκαναν ληστείες και ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί κανείς ή αναγκάζονταν πια να εργαστούν πάνω στα πολεμικά καράβια των Άγγλων εναντίον των πειρατών τότε και οι περισσότεροι χάθηκαν ή απορροφήθηκαν από την εδώ αγγλική κοινωνία. Πάντως, αξίζει πιστεύουμε να δημοσιευθεί πάλι εδώ και μάλιστα στο πρωτότυπο μια αναφορά για το Ελληνικό Κολέγιο της Εξφόρδης που βρήκαμε πρόσφατα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Λονδίνου και η οποία ρίχνει αρκετό φως στον τρόπο σκέψης και τις τάχα φιλελληνικές ενέργειες των Άγγλων τόσο τον 17ο όσο και στους κατοπινούς αιώνες. Το κείμενο αυτό, το οποίο είναι γραμμένο στα αγγλικά της εποχής, για να μην το διαβάσουμε στα αγγλικά, θα πω σε περίληψη, πληροφορούμαστε ότι οι Ρώμιο Καθολικοί έπεισαν δύο φοιτητές της Οξφόρδης να ασπαστούν τον Ρώμιο Καθολικισμό. Και αυτοί οι φοιτητές έπεισαν στη συνέχεια και μερικούς άλλους φοιτητές λέγοντας τους ψέματα ότι τάχα θα πήγαιναν στην Ολλανδία. Μόλις πάτησαν, λέει η επιστολή, το πόδι στην Ολλανδία, τους συνέλαβαν οι αναμένοντες εκεί Ρωμαιοκαθολικοί και αντί να τους πάνε εκεί που υποτίθεται θα τους έπαιρναν, τους αποκάλυψαν ότι θα τους πήγαιναν στη Ρώμη για να εξουδαστούν από την Ιερά Εξέταση και αν δεν εγίνονται Ρωμαιοκαθολικοί, τότε η τύχη τους βέβαια ήταν η θανατική ποινή. Ευτυχώς όμως, όταν έφτασαν στην Ιταλία, προτού να πάνε στη Ρώμη, συνάντησαν τον εκεί πρόξενο της Αγγλίας, ο οποίος πρόξενο της Αγγλίας κατόρθωσε και τους έσωσε και τους επέστρεψε σώους πλέον στην Οξφόρδη. Τελικά όμως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο, όπως είπαμε, αντελήφθη πλήρως τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε το Κολέγιο της Οξφόρδης, απέσυραν την άδεια τους να έρχονται ρασοφόροι, διότι πρέπει να είναι ρασοφόροι που θα έρχονται εδώ πέρα, όχι λαϊκοί. Γίνεται όμως ευτυχώς για τους Έλληνες τότε και το εξής. Ο ιδρυτής του κολεγίου, ο Μπέντζαμιν Γούτροφ, ιερωμένος κτλ, αλλά πλούσιος διότι ασχολείται με το αλάτι. Και φαίνεται ότι είχε δανειστεί πάρα πολλά λεφτά για την εξόρυξη άλατος, δεν μπορούσε να τα αποπληρώσει και απευθύνθηκε τότε στον υποτίθεται Υπουργό Οικονομικών ονόματι Κοτόλφιν, υπάρχουν στο Λονδίνο πάρα πολλοί δρόμοι με το όνομα Κοτόλφιν και πολλοί δεν ξέρουμε, ιδίως όσοι πηγαίνουν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, το δικό μας τον καθεδρικό ναό, ο δρόμος είναι Κοτόλφιν Road. Είναι από αυτόν τον, όπως λέμε, Lord High Treasurer που δίνει, ήταν και τον θερμοπαρακαλεί ο Γούστρο να του δώσει μια παράταση αποπληρωμής του χρέους, ήταν το φόρος εισοδήματος που χρωστούσε τότε. Δεν του δόθηκε και τον φυλάκισαν τον Γούτρο και έτσι το κολέγιο
αφού φυλακίστηκε ο Γούτρο, έκλεισε αδόξως. Και αυτή ήταν μία θλιβερά βέβαια κατάληξη. Αλλά από την άλλη μεριά γλίτωσαν πάρα πολλοί Έλληνες. Να σας πω επίσης ότι το πρόγραμμα το οποίο είχαν παρουσιάσει στους Πατριάρχες οι Αγγλικανοί ήταν ότι εκτός από τα μαθήματα που θα έκαναν αυτά θα προετοίμαζαν τους φοιτητές για να γίνουν interpreters στην Βρετανική Πρεσβεία και στα γενικά προξενία στις άλλες μεγάλες πόλεις, κυρίως στην Σμύρνη, αλλά και στην Αίγυπτο και στη Συρία και στην Παλαιστίνη, οι οποίες ακόμα ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν γνωρίζουμε όμως εάν όντως κανείς από αυτούς τους φοιτητές είχε καταφέρει να γίνει, δεν λέμε μεταφραστές, αλλά δραγουμάνοι, όπως είναι γνωστό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και οι δραγουμάνοι βέβαια είχαν πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί οι Άγγλοι επίσημοι δεν γνώριζαν ελληνικά. Εάν γνώριζαν ελληνικά, ήταν τα αρχαία ελληνικά, όσοι είχαν παρακολουθήσει σπουδές στην Οξφόρδη ή στο Κέμπριτζ. Αλλά να σας πω ακόμη και το εξής, ότι μέχρι ότου ανέλαβε την βασιλεία στην Αγγλία η Ελισάβετ η πρώτη, δεν διδασκόταν η αρχαία ελληνική, διότι υπήρχε αυτή η μυσαλλοδοξία ότι οι δυτικοί, οι κάτοικοι της Δύσης κατάγονταν από τους Τρώες, ότι οι Έλληνες κατάστρεψαν την Τρία και υπήρχε αυτός ο ανθεληνισμός, μέχρι ότου ανέλαβε η Ελισάβετ, η οποία ήταν μορφωμένη, και είχαμε επίσης και την παρουσία εδώ στο Λονδίνο στις αρχές του 17ου αιώνα, το 1608 συγκεκριμένα, που ήρθε, το έχουμε πει, ο Άγγελος, αυτός ο καλόγυρος από την Πελοπόννησο, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος καθηγητής της ελληνικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Στην αρχή πήγε στο Κέμπριτζ, δεν του άρεσε το κλίμα εκεί πέρα και μετετέθη στην Οξφόρδη. Όπως επίσης γνωρίζουμε, αντλώντας τις πληροφορίες μας και από άλλες πηγές, τελικά αυτός ο ιερωμένος καθηγητής, όπως είπα, κατέληξε στις φυλακές λόγω του ότι όφιλε χρήματα στο Βρετανικό θησαυροφυλάκιο. Και ούτε και γνωρίζουμε τι απέγιναν οι Έλληνες φοιτητές του κολεγίου εκείνου και αν ο αναφερόμενος στην έκθεση αυτή του Γούτρου με το όνομα Όμηρος έγινε τελικά δραγουμάνος ή όχι, δηλαδή διερμηνέας στη Σμύρνη πιθανότατα, μάλιστα δε στο εκεί αγγλικό προξενείο για τις συνεχώς αυξανόμενες εμπορικές σχέσεις της Αγγλίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα προσθέσουμε επίσης εδώ ότι όταν μιλάμε για Βρετανών ή μάλλον Άγγλων πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη και προξένους στα κυριότερα λιμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτοί δεν αποτελούσαν απευθείας υπαλλήλους αυτού που λέμε Foreign Office του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά διορίζονταν από την Levant Company, δηλαδή την εταιρεία της Δύσης, σε μετάφραση. Η εταιρεία αυτή η οποία είχε τον απόλυτο εμπορικό έλεγχο, προνόμιο, να εμπορεύεται με την Οθωμανική Αυτοκρατορία παράλληλα με την Γαλλία και μετά πήγε και η Ολλανδία, αλλά η Αγγλία κατόρθωσε και είχε
πολύ περισσότερα προνόμια. Συνεπώς, και οι πρέσβες και οι πρόξενοι, οι Άγγλοι, επειδή υπάγονταν απευθείας στην Levant Company, σε αυτή την αγγλική εμπορική εταιρεία, ήταν υποχρεωμένοι να προσέξουν κυρίως τα συμφέροντα τα οικονομικά. Και αυτό που ήθελαν να κάνουν είναι έμμεσα πλην σαφώς να επηρεάζουν και τους Έλληνες εμπόρους που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να μην σηκώνουν κεφάλι. Δηλαδή υπήρχε ο θρησκευτικός, αλλά και ο πολιτικός παράγοντας. Αυτά, εν συντομία, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Αναφέραμε αυτό τον Όμηρο, που είναι γνωστός. Υπήρχαν και άλλοι φοιτητές, για τους οποίους θα ασχοληθούμε όταν θα συνεχίσουμε την παροχή ιστορικών πληροφοριών για τους μετά την άλωση χρόνους σε επόμενες εκπομπές. Ωραία. Να βάλουμε ένα τέλος και στην σημερινή μας εκπομπή. Αγαπητοί φίλοι, το θέμα μας σήμερα ήταν το Ελληνικό Κολέγιο της Οξφόρδης. Μας το αναλύσατε διεξοδικά και θα συνεχίσουμε στην ερχομένη μας εκπομπή με το Ελληνικό Κολέγιο στο Bayswater του Λονδίνου. Θερμές ευχαριστίες και πάλι και θα είμαστε και πάλι κοντά την ερχομένη εκπομπή. Αγαπητοί φίλοι, από μένα τον πατέρα Ιωσήφ, καλό βράδυ, μέχρι και την άλλη Τρίτη που θα είμαστε και πάλι μαζί σας με ένα διαφορετικό θέμα. Γεια σας. Και από μένα καλή νύχτα και ευχαριστώ που με ακούσατε.